Στοιχεία. Πάμε στον κύριο Άγγελο Λοΐζου, σύμβουλος του ΣΤΕΚ, να δούμε τι γίνεται με τα ξενοδοχεία. Κύριε Λοΐζου, καλό σας μεσημέρι. Καλό μεσημέρι. Υπήρξε η έκκληση χθες του Υφυπουργού Τουρισμού προς τους ξενοδόχους για φιλοξενία Κυπρίων ταξιδιωτών που επιστρέφουν και πρέπει να τεθούν σε καραντίνα. Σίγουρα. Αποτελεί μια κοινωνική πράξη εκ μέρους των ξενοδόχων η ανταπόκριση της όποιας έκκλησης από όπου προέρχεται. Και σίγουρα αυτή η ανταπόκριση υπάρχει. Εκείνο το οποίο αναμένεται είναι οι ξεκάθαρες οδηγίες και οι πρακτικές οι οποίες θα χρησιμοποιηθούν για την καλύτερη χρήση αυτών των καταλυμάτων. Άρα εσείς λέτε ναι και είμαστε στη διάθεσή σας να σας βοηθήσουμε, αλλά ελάτε να το κάνουμε στη βάση ενός δοημένου σχεδιασμού και να μην γίνει με αταξία. Ακριβώς. Να είστε καλά, κύριε Λοΐζου. Ευχαριστούμε πολύ. Πάμε και στο Γενικό Διευθυντή του ΠΑΣΙΞΕ για το ίδιο θέμα, τον κύριο Ζαχαρία Ιωαννίδη. Κύριε Ιωαννίδη, είναι και η θέση του ΠΑΣΙΞΕ, παρόμοια με αυτή που ακούσαμε από τον ΣΤΕΚ. Καλή σας ημέρα. Όπως διαφοροποιημένη, καλό μεσημέρι θα ήθελα να δώσω σε όλους μας και δύναμη να συνεχίσουμε στην τιτάνια προσπάθεια και υπευθυνότητα που καλούμαστε όλοι να επιδείξουμε. Θα ήθελα να συμπληρώσω και να διορθώσω κάπως τον κύριο Λοΐζου ότι ήδη είμαστε σε συντονισμό και οι σαφέστατες οδηγίες του πώς θα χειριστούν τις τέτοιες περιπτώσεις που θα κληθούν τα ξενοδοχεία που έχουν δηλώσει τη συμμετοχή τους σε αυτό το σχέδιο για την φιλοξενία των ατόμων που καταφθάνουν με ήδη το πιστοποιητικό ότι είναι αρνητικοί στον ιό, απλά προς υλοποίηση του πρωτοκόλλου για τη διαμονή τους υπό περιορισμό. Πόσα ξενοδοχεία έχουν δηλωθεί από τον ΠΑΣΙΞΕ? Έχουν δηλωθεί γύρω στα 6 με 7 ξενοδοχεία που καλύπτουν τον αριθμό δωματίων που είναι αναγκαίοι για τις ανάγκες που θα προκύψουν σήμερα και τις επόμενες 1-2 μέρες. Το κόστος, κύριε Ιωαννίδη, θα το καλύψει το κράτος? Βεβαίως, έχει ετοιμαστεί αναλυτικό συγκεκριμένο σχέδιο με τις προδιαγραφές και τη διαδικασία που είναι το σημαντικότερο, κύριε Δημήτρη. Η διαδικασία να ακολουθεί ευλαδικά, πιστά και με επαγγελματισμό που να διασφαλίζει τόσο την ασφάλεια και υγεία των συγκεκριμένων ατόμων που φιλοξενούνται και είναι για προληπτικούς λόγους που είναι σε καραντίνα. Να το σημειώσουμε, δεν είναι θετικά. Ωραία, κρατάμε το η θετική ανταπόκριση των ξενοδοχείων για να γίνει όλο αυτό οργανωμένα και με το σωστό τρόπο. Να είστε καλά, κύριε Ιωαννίδη. Ευχαριστούμε πολύ. Πάμε ξανά.